Ελίας ανάμεσα στα σχολεία της πόλης που παριλάμβαναν κανονικά και ότι έχει ξεκινήσει αυτών των αξιολογητών. Διαδικασία ταυτοποίησης, όπως ναι, βλέπουμε εδώ, έτσι ολοκληρώνει ακριβώς την ανακοίνωση ο κύριος Βούρος. Κύριε Βορύδη, τι λέτε? Αηδίες, τι να πω. Αηδίες. Τι αηδίες, κύριε Βορύδη, τώρα? Και αηδίες. Τα περιγελίων υποκειμένων κλπ. Που είπε ο Δήμαρχος σας. Μια χαρά είναι, σύμφωνο. Πολύ καλά τα είπε. Πολύ καλά. Συμφωνείτε με τον Δήμαρχο. Φυσικά. Εδώ μιλάμε Μάλιστα. για παιδιά, θα σας πει κάποιος. Παιδιά, ξεπαιδιά και τα παιδιά δεν τα δηλαδή, βλέπω. Μια ηλικία έχω. Δεν ξέρω αν είναι και παιδιά, δεν είμαι βέβαιος. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μικρά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι μωρά. Παιδιά είναι. Δεν είναι μωρά. Ναι. Ούτε θα κλείσουμε και μέσα τώρα, κύριε Βορύδη. Δεν το είπα αυτό. Με την ταυτοποίηση. Με την ταυτοποίηση. Τι νοείτε, δηλαδή ότι κάποιο ο οποίο είναι, α πούμε, στην ηλικία των 16 χρονών δεν κάνει αηδίες. Ναι, μπορεί και να κάνει, δεν λέει κανεί όχι. Λοιπόν, κάνουν αηδίες. Από το να στοχοποιήσουν τα παιδιά τώρα, εντάξει, απέχει πολύ. Ποιο το έκανε αυτό, τα παιδιά μου. Ο Δήμαρχος βρίζει τα παιδιά λέγοντας τα γελία υποκείμενα και τα απειλεί με στοχοποίηση. Τι στοχοποίηση τώρα? Παιδιά είναι, κύριε Υπουργέ. Είπα λοιπόν, είναι παιδιά. Αν είναι. Αν είναι. Εγώ δεν ξέρω αν είναι παιδιά ή ενήλικοι, αν είναι 21 ή αν είναι 16. Είπαμε, είναι 16. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι είναι 16 στην εκδοχή του κυρίου Πετρόπουλου. Προφανώς λοιπόν η συμπεριφορά των παιδιών αυτών, γιατί δεν είναι μωρά. Δεν είναι δύο, δεν είναι 16. Το καλά, προφανώς, έτσι, είναι 16. Με ένα παιδί που είναι 16 χρονών μιλάς κανονικά. Ναι, ναι. Συνομιλείς, έτσι, δεν είναι ανάπηρο. Στα 17 ψηφίζουν. Ναι. Έτσι, δεν είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει κατανόηση. Και εκφράζονται λοιπόν. Έτσι. Εκφράζονται, ναι, κύριε Βορύδη, λοιπόν, εκφράζονται. Δεν, θέλω να σας πω, έτσι δεν έχουν κάποιο είδους πάθηση. Καθόλου. Έτσι δεν είναι. Ίσα-ίσα που έχουν υψηλότατη ευφυΐα. Και διακομωδούν όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι τη στρατηγικοποίηση των μαθητών. Αυτό θέλω να κάνουμε. Το καραγκιοζηλίκι. Λοιπόν, προσέξτε, επειδή σπεύσατε να με επιτιμήσετε, ήρθε εδώ ο κύριος Πετρόπουλος και μας έδωσε στην αηδία αυτή και ιδεολογικό περιεχόμενο. Μα είναι καθαρό. Μάλιστα. Αποδώσω τη μέση στο χάρι του Πούλου. Συνειδητά λες, Αντρέα, να αποδώσω τη μέση στο χάρι του Μπουλογλου. Μισό λεπτό. Ο χάρι του Μπουλογλου δεν είναι δήμαρχος. Όχι είναι. Προσέξτε τώρα. Και θα δούμε μια μετακίνηση από την επιχειρηματολογία. Η επιχειρηματολογία. Μισό λεπτό να το πω. Η επιχειρηματολογία μέχρι τώρα, αυτό που συζητάγατε εσείς είναι μικρά παιδιά είναι, μην τα καταδικάσουμε. Τώρα έρχεται ο κ. Σωτρόπουλος, είναι καθόλου μικρά δεν είναι. Πολύ συνειδητά το κάνανε. Βεβαίως. Και μπράβο τους για αυτό το οποίο κάνανε. Αυτό δεν είναι. Άλλη άποψη του Πετρόπουλου. Ναι, ναι. Εμείς λέγαμε ταυτοποίηση λέγαμε. Εγώ λέω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Να το κάνουμε αυτό. Μας επιτρέπετε. Γιατί έχετε την αγωνία αν κάποιος σας επιτρέπει να μιλάτε. Από ό,τι σας ακούω στο αυτί μου μιλάτε πάρα πολύ και ηθηρά. Επομένως δεν βλέπω εδώ καμία παρεμπόδιση στην ελευθερία έκφρασης. Μήπως έχουμε συλλήψει τύπου Τζόκερ. Γιατί έχουμε μια καινούργια κανονικότητα στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια τεράστια ανοησία. Δεύτερη τεράστια ανοησία. Με συγχωρείτε να πω κάτι. Γιατί λέτε για τον Τζόκερ και ήθελα να πω μια κουβέντα γι' αυτό. Επιτρέψτε μου. Υπάρχει νόμος. Τι νόμος υπάρχει? Ο οποίος ορίζει. Ο οποίος ορίζει. Μου επιτρέπετε? Ούτε επιματαξάτε γι' αυτό. Ο οποίος ορίζει ότι υπάρχει διαβάθμιση της καταλληλότητας για τα έργα. Αυτό το είπαμε. Το είπαμε, υπάρχει. Ναι. Σωστά, υπάρχει. Διαφωνείτε με αυτό? Ναι. Αν για παράδειγμα, μπορεί να βλέπει ένας ανήλικος πορνογραφικές ταινίες. Ή να του πούμε ότι είναι μια πορνογραφική ταινία και δεν κάνει να την έχει να κάνει. Αν το παραβεί αυτό. Μάλιστα. Ένας. Άρα λοιπόν υπάρχει νόμος. Υπάρχει κύρωση για τον νόμο. Βεβαίως, μα για τον Εθουσάρχη μιλάμε. Κύρωση για τον νόμο υπάρχει για την παραβίαση του νόμου. Τα πήγαμε στο τμήμα τα παιδιά. Όχι. Το πήγαμε στο τμήμα. Συνελήφθησαν παιδιά. Βεβαίως, ναι. Μόνο για τη διαπίστωση της ηλικίας τους. Βεβαίως, συνελήφθησαν. Μόνο για τη διαπίστωση της ηλικίας τους. Για να βεβαιωθεί το αδίκημα. Για να βεβαιωθεί το αδίκημα. Ελάτε μαγοράφο. Ένα θέλω να πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κυρίου. Μάλλον μην τον λέω ΣΥΡΙΖΑ. Πετρόπουλος, απηχώντας ορισμένες απόψεις, οι οποίες νομίζω βρίσκουν ευεπίφορον έδαφος του ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπίζεται αυτό που όλοι ξέρουμε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μπάχαλο. Μάλιστα. Το μπάχαλο σε όλα τα επίπεδα. Μπάμπι. Στην παρέλαση, στην κατάργηση των νόμων, στη λειτουργία την κοινοβουλευτική. Λοιπόν, αυτή η εποχή τελείωσε. Αυτή η εποχή τελείωσε. Έχουμε καταλάβει, κύριε Βορύδη. Ψήφισε ο λαός και τελείωσε. Κύριε Πετρόπουλε, δεν τα θέλουμε πια. Αυτή η φορά. Θέλετε να καταργήσουμε και ταυτόχρονα. Καταργήσουμε και το ποινικό δίκαιο. Μιλάτε κι εσείς ησυχρά, κύριε Βορύδη. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών δεν ψήφισε. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών είναι ο νόμος.
Αυτό Ελλάς Ελληνοχριστιανών είναι ο καθμός Βουλής. Ελλάς Ελληνοχριστιανός είναι να μην ερχόμαστε να εξεφτελίζουν τα εθνικά συμβολά. Αυτό είναι Ελλάς Ελληνοχριστιανών. Εάν αυτό είναι στο μυαλό σας... Η συλλήψη στο σινεμά είναι Ελλάς Ελληνοχριστιανών. Η στοχοποίηση των μαθητών είναι Ελλάς Ελληνοχριστιανών. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Άρα εσάς η άποψη είναι ότι ο κάθε μαθητής μπορεί να παίρνει ελληνική σημαία, να κάνει ό,τι ανοησία θέλει και από κάτω το χειροκροτάμε κιόλας. Ενώ αν φώναζε εσύ το κατσίφα, ήμασταν εντάξει. Κλείσαμε, παιδιά. Αντρέα, θα το πούμε και διαφορετικά. Το ζήτω ο κατσίφας μάλλον είναι καλύτερο από αυτό. Τελεία και παύλα.